centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Κορεντζίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Γιανατσούλη, σε εσάς, στους ακροατές. Την καλή χρονιά την είχαμε πει. Βέβαια, βέβαια. Σε μια προηγούμενη σύνδεσή μας, αλλά να ευχηθούμε να συνεχίσουμε. Όχι, όσο το λέμε, μπορεί και να συμβεί. Όλη η υγεία, ναι, πρέπει εμείς να ευχόμαστε και να ελπίζουμε να συμβεί. Θα πούμε λοιπόν ορισμένα πράγματα που μας κάνουν εντύπωση αυτές τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου. Βέβαια, είχαμε και την κακοκαιρία. Νομίζω καλά τα πήγαν και οι δικές σας υπηρεσίες. Νομίζω ότι ήταν από τις περιπτώσεις που, χωρίς να υπάρχει κανένα παράπονο, πήγαμε καλά. Όντως, αυτή είναι η αλήθεια. Υπήρξαν έτσι κάποια προβλήματα τις προηγούμενες μέρες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων σε πολλές περιοχές της χώρας και το ίδιο συνέβη και στην Καστοριά. Άλλωστε, εμείς εδώ στην Καστοριά είμαστε συνηθισμένοι έτσι, από τέτοια καιρικά φαινόμενα σχεδόν κάθε χρόνο. Τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όμως. Κυρίως με παγωνίες και όχι με χιόνια τα τελευταία χρόνια. Ναι. Έτσι είναι. Βλέπουμε τα χιόνια μετατοπίστηκαν σε κάποιες άλλες περιοχές, πήγαν νοτιότερα. Αλλά αυτό που είναι γεγονός είναι ότι φέτος η ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητα όλων των σχεδίων που υπήρχαν από τη Δημοτική Αρχή αποδείχθηκε μια πλήρης και άκρως ικανοποιητική, γεγονός που φάνηκε και από τις επίσημες και δημόσιες τοποθετήσεις και των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αυτό οφείλεται στην καλή οργάνωση και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Εμείς σε ό,τι αφορά τον Δήμο Καστοριάς λειτουργήσαμε με όλον τον μηχανισμό άμεσα και αποτελεσματικά. Τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι εξωτερικοί μας συνεργάτες και με αφορμή τώρα της κουβέντας που κάνουμε θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια τόσο τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Λίτσκα, που είναι υπεύθυνος για την πολιτική προστασία, όσο και την αρμόδια υπηρεσία, όλους τους υπαλλήλους, τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά βέβαια και τους εξωτερικούς μας συνεργάτες που ανταποκρίθηκαν άμεσα και με αποτελεσματικότητα. Ειδικά το βράδυ της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου, που ήταν και τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, όλοι ήμασταν στις επάλξεις και εγώ εδώ από το γραφείο μου σχεδόν όλη τη νύχτα μαζί με τον κύριο Λίτσκα, όπου συντονίζαμε όλες τις προσπάθειες αυτές. Συμπέρασμα, ο κύριος Λίτσκας παραμένει αντιδήμαρχος. Αυτό θα το δούμε σε λίγες ώρες, να μην προδικάζουμε τίποτα. Ας σταθούμε έτσι στο γεγονός ότι υπήρχε μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Ξέρετε κύριε Νατσούλη, κάποιες φορές συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι αυτονόητα κάποια πράγματα, αλλά πολλές φορές ακόμη και τα αυτονόητα δεν γίνονται για πολλούς και διαφόρους λόγους. Στην προκειμένη όμως περίπτωση θα πρέπει να αποδίδουμε και τα εύσημα σε αυτούς που υπερβάλλουν αυτό και δείχνουν έτσι ιδιαίτερο ζήλο, ώστε οι συμπολίτες μας και οι συνδημότες μας να μην αντιμετωπίζουν το οποιοδήποτε πρόβλημα στην καθημερινότητά τους. Γι' αυτό λοιπόν τους συγχαίρω για μία ακόμη φορά δημόσια όλους τους εμπλεκόμενους. Ωραία. Μια και το αναφέραμε όμως τώρα, σε λίγες ώρες ανακοινώνεται ο ανασχηματισμός. Δεν θα είναι και μεγάλες οι αλλαγές. Σήμερα έχω καλέσει και το μεσημέρι. Θα είναι δύο ή τρεις τελικά. Οι 19 σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού, για να ανακοινώσω την απόφασή μου. Ναι. Για κάποιες αλλαγές που θα γίνουν έτσι σε ορισμένες αντιδημαρχίες. Έτσι έχουμε αποφασίσει από την αρχή, αυτό έκανα πάντα, αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δηλαδή πριν βγει οτιδήποτε στην δημοσιότητα να το συζητάμε και να το συναποφασίζουμε με όλη την ομάδα που τους έχω έτσι πολύ εμπιστοσύνη όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και μετά από αυτήν τη συνάντηση, δηλαδή θα. Τι ώρα είναι αυτό? Στις 2 η ώρα το μεσημέρι υπάρχει συνάντηση της ομάδας. Η επιλογή των προσώπων, επίσης όπως έχω τονίσει αρκετές φορές, δεν εξαρτάται ούτε από υποσχέσεις ούτε από μικροπολιτικά συμφέροντα. Άλλωστε το δείξαμε από την αρχή. Δεν θα γίνουν αλλαγές και στις 7 αντιδημαρχίες. Δεν είμαστε της άποψης ότι πρέπει να αλλάζουν όλοι. Α, μισό λεπτό. Δεν θα γίνουν αλλαγές και στις 7.
στα αντιδημαρχίες. Θα γίνουν στις 2 ή στις 3. Θα γίνουν, αν θέλετε να το δώσουμε στη δημοσιότητα, πρέπει να συζητηθεί και με την ομάδα. Αφού δηλαδή τουλάχιστον τον αριθμό των αλλαγών, όχι ποιοι τα πρόσωπα. Εντάξει, ας μείνουμε σε αυτό αυτή τη στιγμή. Κάποιες έτσι μικροαλλαγές με βάση το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε στην εκάστοτε χρονική στιγμή. Να το διευκρινίσουμε λίγο. Θα γίνουν μικροαλλαγές και σε πρόσωπα ή μικροαλλαγές στις αντιδημαρχίες αυτές κατά αυτές? Και στις αντιδημαρχίες και σε πρόσωπα. Α, ωραία. Ναι. Θα αλλάξουν λοιπόν και πρόσωπα. 3 η ώρα θα υπάρχουν, θα είναι στην η επίσημη ανακοίνωση. Ωραία. Λοιπόν, το κλείνουμε και αυτό το θέμα. Πάμε τώρα. Έχουμε κάτι άλλο γι' αυτό? Θέλετε να μας πείτε τα ονόματα? Πολύ ευχαρίστω. Θα τα έχουμε στην δημοσιότητα επίσημα, έτσι όπως πρέπει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα από τα θέματα για τα οποία μου έκανε και εμένα πάρα πολύ εντύπωση, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα από την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα. Ναι. Τις τελευταίες μέρες μας παίρνουν και πρόεδροι τοπικών και μας λένε: παιδιά, κάντε κάτι, τα ακούμε από τα χωριά μας. Λέω: τι συνέβη? Είναι το θέμα των τελών ταφή στα χωριά. Μάλιστα. Κάποιοι μάλιστα μας λένε ότι τι γίνεται, πάμε και για έμφυα και στους τάφους. Επειδή είναι ένα θέμα, καταρχήν είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο καταλαβαίνετε. Πάρα πολύ ευαίσθητο και ένα κοινωνικό, μεγάλο κοινωνικό θέμα. Και επειδή είναι και τέτοιες οι εποχές που τα ζόρια είναι τεράστια, έρχεται και αυτό ως πληροφορία. Και θέλω να μας διευκρινίσετε σήμερα, τι γίνεται με αυτά τα περίφημα, πώς ξεκίνησε αυτό το θέμα με τα τέλη ταφής στα χωριά, γιατί λένε ότι μπορεί να είναι κοντά στο 50 κιόλας. Άλλοι λένε είναι κάθε χρόνο, είναι εφάπαξ. Τι συμβαίνει γι' αυτό, γιατί μπαίνει αυτό το τέλος? Ωραία, γιατί το αποφασίσατε? Καλά κάνετε που με ρωτάτε για το συγκεκριμένο θέμα, για να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις και να γίνει κατανοητό το τι έχει συμβεί και πού οφείλεται αυτή η μικρή επιβάρυνση ή συσσαγωγικά επιβάρυνση, θα έλεγα, των συνδημοτών μας. Και μετά θα προχωρήσω και σε κάποια άλλα πράγματα. Ο Δήμος Καστοριάς είχε μπει σε κατασταλτικό έλεγχο για το έτος 2017. Ναι. Έγινε λοιπόν ο έλεγχος αυτός από το ελεκτικό συνέδριο και βάσει αυτού του ελέγχου βγήκαν και ανακοινώθηκαν στον Δήμο κάποιες παρατηρήσεις και κάποια πράγματα που μετά τον έλεγχο υπάρχουν ευρήματα, γίνονται συστάσεις και βάσει αυτών των συστάσεων ο εκάστοτε Δήμος θα πρέπει να συμμορφωθεί με αυτές τις παρατηρήσεις. Υποχρεωτικά ή μπορεί να το παρατείνει και να το κάνει? Απλά μπορεί να το παρατείνει. Μάλιστα. Ναι. Υπάρχει όμως και μία ημερομηνία καταλυτική όπου πρέπει να επιβληθεί το συγκεκριμένο τέλος. Δηλαδή, ας πούμε για τη δική μας περίπτωση, ποια είναι η καταλυτική ημερομηνία? Σήμερα θα γινόταν αύριο, δεν θα ήταν φέτος, θα γινόταν του χρόνου. Γνωρίζετε πολύ καλά όμως, κύριε Νατσούλη, όπως πρέπει να γνωρίζουν και οι ακροατές μας και οι συνδημότες μας, ότι το ίδιο είχε γίνει και με τα δημοτικά τέλη, όπως και με κάποιες άλλες αποφάσεις που ήταν αναγκαίο ότι έπρεπε να επιβληθούν κάποια τέλη για να μπει ο Δήμος Καστοριά σε μια διαφορετική τροχιά. Τρέξαμε, αγωνιστήκαμε, φέραμε εις πέρας κάποια πράγματα αποτελεσματικά, θα έλεγα, και σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάδημα, και ήρθαμε φέτος και προχωρήσαμε σε μειώσεις δημοτικών τελών και μάλιστα σε ποσό και σε ποσοστό λιγότερα από ό,τι τα είχαμε παραλάβει και όλες οι υποχρεώσεις μας να είναι εξοφλημένες. Είχαμε παραλάβει λοιπόν τα δημοτικά τέλη της επιχειρήσης με 3,85 ευρώ το τετραγωνικό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα δημοτικά τέλη της επιχειρήσης είναι 3,10. 75 λεπτά λιγότερα από ό,τι τα παραλάβαμε και όλες οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι εξοφλημένες. Αυτές τις, σας κάνω αυτή την εισαγωγή για να καταλήξουμε κάπου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Δήμος Καστοριάς, όπως ανέφερα εχθές και στην αντιπροσωπεία των δημάρχων, των προέδρων, που ήταν στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν 10 πρόεδροι οι οποίοι εκπροσωπούσαν και τους υπόλοιπους προέδρους. Ανέφερα λοιπόν ότι ο Δήμος Καστοριάς αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός Δήμος στη Δυτική Μακεδονία που δεν οφείλει ούτε ένα ευρώ στην εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων. Όταν πριν από 16 μήνες που είχαμε αναλάβει, ο Δήμος Καστοριάς ήταν ο μοναδικός Δήμος στη Δυτική Μακεδονία που όφιλε δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρήματα. Άρα με κάποιες πολιτικές, με κάποιες ενέργειες φέρνουμε και αποτελέσματα. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Ναι. Γίνεται ο κατασταλτικός έλεγχος του 2017, οπότε όπως είπα είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με κάποιες παρατηρήσεις.
Η παρατήρηση λοιπόν του ελεγκτή είναι ότι ο Δήμος απαιτείται να ρυθμίσει ομοιόμορφα τη λειτουργία του συνόλου των κημητηρίων της διοικητικής του περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμολογικές διαφορές μεταξύ του κεντρικού κημητηρίου και των κημητηρίων της περιφέρειας. Από το 2017, επαναλαμβάνω όμως, είχαν επιβληθεί τέλη κημητηρίων στην τοπική, ναι, στην δημοτική ενότητα της Καστοριάς. Ναι, 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 ναι. Άρα έπρεπε να εναρμονιστούμε τώρα και μετά τις παρατηρήσεις σύμφωνα με το τι συμβαίνει στην Δημοτική Ενότητα Καστοριά. Είναι ίδια τα τέλη για την Καστοριά και θα είναι ίδια τα τέλη για τα χωριά. Όχι. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε σε πρώτη φάση να συμμορφωθούμε με τις παρατηρήσεις. Σας λέω και πάλι όμως, για να μην παρεξηγηθώ, ότι ο έλεγχος γίνεται, υπάρχουν τα ευρήματα, γίνονται οι συστάσεις. Ο Δήμος όμως αποφασίζει για το τέλος και για το, ναι, για το τέλος πότε θα επιβληθεί και για, ωραία, το ποσό. Εμείς λοιπόν θέλουμε να είμαστε εντάξει στις παρατηρήσεις, βάζουμε αυτό το τέλος το οποίο είναι αναλογικό, δηλαδή για την Καστοριά είναι 200 ευρώ, αναλογικά πηγαίνουμε για κοινότητες οι οποίες έχουν κάτω από 300 κατοίκους 50 ευρώ, πάνω από 300 κατοίκους 75 ευρώ και στις κοινότητες στα χωριά τα οποία είναι έβρες δημοτικών ενωτήτων είναι 100 ευρώ. Να σας πω όμως ότι υπερισχύει ο αριθμός των πολιτών, δηλαδή για παράδειγμα να αναφέρουμε την Κλεισούρα, ναι, η οποία είναι έβρα δημοτικής ενότητας αλλά έχει κάτω από 300 κατοίκους, ισχύει το 50 ευρώ, δεν ισχύει δηλαδή το 100. Αυτό το ποσό είναι εφάπαξ, ναι, πληρώνεται δηλαδή μία φορά και δεν επαναλαμβάνεται, και δεν είναι κάθε χρόνο. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πάει με τον πληθυσμό. Να πω πέρα και κάτι άλλο, ναι, αυτό έχει ανακοινωθεί και έχει αποφασιστεί. Από εκεί και πέρα όμως, όπως ανέφερε. Έχει αποφασιστεί και το ποσό ή το ποσό, ναι, ακόμα, ναι, 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 το συζητάμε. Απλά μπορούμε να αλλάξουμε κατά κάποιον τρόπο την απόφασή μας αυτή τη στιγμή και να το μειώσουμε. Αλλά η εισήγηση και αυτό που συζήτησα χθες με τους πρόεδρους, ναι, ήταν, αφού έκανα όλη αυτή την ενημέρωση, ήταν ότι τα ποσά αυτά που θα εισπραχθούν θα πάνε αποκλειστικά για τις ανάγκες διαμόρφωσης των κημητηρίων. Αλλά να σας πω ότι τα ποσά αυτά που θα συγκεντρωθούν θα είναι ελάχιστα. Δηλαδή όπου δημιουργηθούν ανάγκες ή όπου μας αιτηθούν το οτιδήποτε από εδώ και πέρα για την περιποίηση έτσι και τη διαμόρφωση των κημητηρίων, ο Δήμος Καστοριάς δεν θα σταθεί, δεν είναι ο Δήμος Καστοριάς μόνο της Καστοριάς. Είναι και 40 ακόμη κοινοτήτων. Όπου δημιουργηθεί πρόβλημα, είμαστε δίπλα για να μπορέσουμε να συμμορφώσουμε, να καλοποιήσουμε, να διαμορφώσουμε για οτιδήποτε χρειαστεί. Δηλαδή, αν σε μια κοινότητα τα έσοδα από μια χρονιά είναι 100 ευρώ, δεν σημαίνει ότι αυτά τα 100 ευρώ θα απαντηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη κοινότητα. Θέλω να πω ότι να ρωτήσω λίγο μόνο το εξής, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα τώρα που θα δαπανηθούν, ναι, για τον συγκεκριμένο σκοπό. Να τελειώσω λίγο. Είναι μία ακόμη έτσι παρατήρηση και ενημέρωση που έκανα στους προέδρους. Ναι. Από του χρόνου όμως, επειδή θα διαμορφωθούν διαφορετικά οι τιμές, δηλαδή αυτό το τέλος θα είναι διαφορετικά, θα είναι διαμορφωμένο, διότι θα μειωθεί το τέλος και στα κημητήρια της Καστοριάς, οπότε αναλογικά θα γίνει η μείωση αυτή και στα κημητήρια της περιφέρειας. Δηλαδή τα ποσά αυτά που βγήκαν αναλογικά, επειδή ήταν υψηλό το τίμημα για την Δημοτική Ενότητα Καστοριάς, γι' αυτόν τον λόγο είναι κατά κάποιον τρόπο ή φαίνεται υψηλό και στην περιφέρεια. Εδώ όμως είμαστε για να συζητήσουμε και μάλιστα πρότεινα στους προέδρους, ζήτησα μάλλον από τους προέδρους να μου προτείνουν οι ίδιοι το ποσό που θα, από τη στιγμή που είναι υποχρεωτικό, το ποσό που θα πρέπει να βάλουμε ή να επιβληθεί για την επόμενη χρονιά. Άρα τα ποσά που ακούγονται ήδη στα χωριά ακόμα δεν είναι, θα λέγαμε, οριστικά. Δεν είναι οριστικά. Ή θα βρούμε κατά κάποιον τρόπο ή έναν άλλον τρόπο να μπορέσουμε είτε να το μειώσουμε ή να το δώσουμε κάπως ανταποδοτικά σε αυτούς που το πληρώνουν. Να σας πω και το άλλο, κύριε Νατσούλη, για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό. Γιατί μίλησα πριν για μειώσεις δημοτικών τελών. Θα μπορούσαμε κάλλιστα αυτή η μείωση των δημοτικών τελών που έγινε στις επιχειρήσεις, το 30%, να γίνει 29,5%, 29,5%, και το μισό της εκατό της μείωσης να πάει για να καλύψει αυτόν τον σκοπό, ναι, ώστε να είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός. Δεν ήταν όμως κάτι που θέλαμε. Ήταν κάτι που ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε από τη στιγμή που το 2017 επιβλήθηκαν τα πρώτα τέλη για τα κημητήρια της Καστοριάς. Άρα ερχόμαστε λοιπόν, δηλαδή, για μία ακόμη φορά να καλύψουμε υποχρεώσεις
παλαιότερων ετών. Τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει την τελική τιμή για το κάθε κημητήριο του κάθε χωριού του Δήμου Καστοριάς? Έτσι κι αλλιώς έχει περάσει αυτό στον προϋπολογισμό, έχει ψηφιστεί από τον προϋπολογισμό, έχει περάσει από την ποιότητα ζωής, ναι, από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ομόφωνα η συγκεκριμένη απόφαση, πέρασε από την ψήφιση του προϋπολογισμού η συγκεκριμένη απόφαση. Απλά εμείς είμαστε εδώ και ως Οικονομική Επιτροπή να το ξανασυζητήσουμε το θέμα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι διευκόλυνση μπορούμε να κάνουμε τώρα άμεσα. Στο Συμβούλιο θα φτάσει το θέμα αυτό ή δεν χρειάζεται να φτάσει? Και από το 2022 να είναι ακόμη πιο μειωμένα τα τέλη, να τα έχουμε σχεδόν μηδενικά. Και από πότε θα έχει ισχύει όλο αυτό, δηλαδή? Έχει ισχύει από την 1η-1η του 2021. Ναι, δεν πληρώνει κάποιος όμως μέχρι στιγμής κάτι? Όχι, έχει πληρώσει κάποιος. Α, έχει πληρώσει. Έχουν πληρώσει. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που έχει ψηφιστεί από τον προϋπολογισμό, ναι, με την ψήφιση του προϋπολογισμού, υπήρχε ως δαπάνη ή ως έσοδο το συγκεκριμένο κομμάτι, ο συγκεκριμένος κωδικός. Οπότε ισχύει. Το λέω αυτό γιατί νωρίτερα είπαμε ότι μήπως η τιμή ακόμα είναι διαπραγματεύσιμη. Εάν πάρθει όμως μια νέα απόφαση, εννοείται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό θα τους επιστραφούν κάποια χρήματα. Θα τους επιστραφούν κάποια χρήματα. Αλλά τώρα μιλάμε για 50 ευρώ, το οποίο είναι εφάπαξ, το οποίο όπως σας είπα είναι για συγκεκριμένες και ελάχιστες περιπτώσεις. Και είναι για αυτούς που φεύγουν από τον μάτιο του το κόσμο από τώρα και πέρα. Έτσι. Μακάβρια συζήτηση, την ίδια μακάβρια συζήτηση είχαμε και εχθές με τους προέδρους, αλλά είναι ένα θέμα, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ένα θέμα κοινωνικό, ένα θέμα ευαίσθητο, το οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή και μεγάλη βαρύτητα. Ξέρετε, γι' αυτό το θέμα, όπως είπαμε, τα ακούν κυρίως οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, γιατί είναι οι πρώτοι που βρίσκουν στις χωριανοί τους στον δρόμο. Και σε αυτό τα λένε. Έτσι και εμείς είμαστε εδώ για να ακούμε όλα αυτά και να βρίσκουμε τους τρόπους και τις λύσεις ώστε να μπορούμε να αποφεύγουμε τέτοια προβλήματα. Άρα ουσιαστικά, ή να τα προσπερνάμε. Άρα ουσιαστικά για αυτό το θέμα λέτε ότι ίσως βρεθεί φόρμουλα να γίνει μείωση έστω και εκ των υστέρων των ποσών αυτών στην πορεία του χρόνου. Από του χρόνου πάντως υπόσχεστε μείωση των τελών αυτών. Μείωση η οποία θα είναι αναλογική με τον Δήμο, με την πόλη της Καστοριάς. Πάρα πολύ μεγάλη θα είναι η μείωση, σχεδόν μηδενική. Σας είπα, το συγκεκριμένο ποσό μπορούσαμε να το καλύψουμε από τον προϋπολογισμό διαφορετικά και τα τέλη να είναι μηδενικά. Δεν είναι ότι θέλαμε να βάλουμε τα τέλη για να έχουμε έσοδα. Το θέμα ήταν καθαρά θέμα παρατήρησης από το ελεγκτικό συνέδριο, κάτι που θα έπρεπε να συμμορφωθούμε. Και απλά ήταν θέμα χρόνου για το πότε θα συμμορφωθούμε. Μάλιστα. Όταν λέτε θα είναι πολύ μεγάλη η μείωση του χρόνου, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να σας πω, αλλά θα είναι δηλαδή ελάχιστη, θα είναι ένα ποσό εντελώς συμβολικό. Α, δηλαδή ίσως και κάτω και από το μισό το φετινό, ας πούμε. Πολύ πιθανό, ναι. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε για να περάσουμε και σε δύο ακόμη θέματα. Νομίζω έγιναν κατανοητά όλα αυτά που είπαμε. Θέλω να πάμε λίγο στα υδροπλάνα, αν δεν έχετε αντίρρηση. Έγινε ένας δώρος τις τελευταίες ώρες. Μάλιστα, εδώ και καιρό, και σε προηγούμενη συνέντευξή του πριν από ένα μήνα περίπου, ο κύριος Τζικαλάγες εδώ στο σταθμό, για το θέμα αυτό, το οποίο το θέλει, το καταλαβαίνουμε ότι το θέλει και το κυνηγάει, ουσιαστικά επέριψε και κάποιες ευθύνες, έμεσα τουλάχιστον, στον Δήμο Καστοριάς, ότι δεν κάνει αυτά που πρέπει ή με την ταχύτητα που πρέπει για να έχει και η Καστοριά υδατοδρόμιο. Βέβαια, για την Καστοριά είναι μια ιδιότυπη περίπτωση, γιατί υπάρχουν και φωνές. Είχαμε χθες τον κύριο Μαρδίνη, που δεν θεωρούν ότι αυτό το πράγμα μπορεί να προσθέσει κάτι στην Καστοριά για την ανάπτυξή της. Κάλλιστα, τα υδροπλάνα, έλεγε χθες ο κύριος Μαρδίνης, είναι έτσι σχεδιασμένα που μπορούν να προσγειωθούν και στο κανονικό αεροδρόμιο. Ενώ υπάρχουν και σκέψεις ότι αν έχουμε και υδροπλάνα και αεροπλάνο, τελικά μήπως και τα δυο δεν τα αντέχει η περιοχή μας. Δεν θα έχουμε που να βάλουμε τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς είναι. Πάντως 150 από την άλλη υδατοδρόμια ετοιμάζονται πυρετοδό στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και εδώ η Καστοριά δεν είναι σε αυτό το κατάλογο των 150 υδατοδρόμιων. Τι συμβαίνει λοιπόν? Κοιτάξτε να δείτε. Τα 150 υδατοδρόμια είναι υπερβολικά, αλλά θα φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Το θέμα με τα υδατοδρόμια δεν είναι καινούριο. Έρχεται στην επικαιρότητα ξανά λόγω της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει μια συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι, εταιρεία, του Κύπριου. Το συγκεκριμένο project σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και κυρίως θαλάσσιες και νησιωτικές. Μάλιστα.
Αυτό το επιβεβαιώνουν και όλα τα δημοσιεύματα που έχουμε και ως αρχείο εδώ. Απλά να ξεκαθαρίσουμε έτσι κάποια πράγματα, επειδή και πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται. Ο Δήμος Καστοριάς δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Με τον πρόεδρο άλλωστε της συγκεκριμένης εταιρείας, της Hellenic Seaplanes, τον κύριο Χαραλάμπους, είχα σχετική αλληλογραφία όταν στις 29 Ιουλίου του 2019, ακόμη πριν αναλάβουμε δηλαδή, όταν είχαμε εκλεγεί, μου έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα για την εκλογή μου και μάλιστα την ίδια μέρα του απάντησα και του είπα να έρθουμε σε μία μορφή συνεργασίας. Έκτοτε έγινε και μία συνάντηση στο γραφείο μου με τον, με τον βουλευτή Καστοριάς, με τον κύριο Ζήση Τζικαλάγια, που εξεδήλωσε όντως έντονα το ενδιαφέρον του για να δημιουργηθεί η υδατοδρόμιο στην λίμνη της Καστοριάς. Θέλω όμως αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Αν έχει υποθεί ότι υπάρχει καθυστέρηση από τον Δήμο Καστοριάς, άλλωστε έχουμε όλη την αλληλογραφία εμείς που συζητάμε όχι μόνο με τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και με άλλες εταιρείες που αξιοποιούν υδατοδρόμια σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση, άλλωστε και ο κύριος Τζικαλάγιας. Όχι τόσο για την καθυστέρηση. Ο κύριος Τζικαλάγιας άφησε να εννοηθεί ότι μάλλον δεν το έχετε πάρει πάρα πολύ ζεστά το θέμα. Αυτό κατάλαβα περισσότερο. Εμείς και εγώ προσωπικά έχω πει αρκετές φορές ότι πρώτα κάνουμε και μετά ανακοινώνουμε. Να ξεκινήσω όμως από τα βασικά. Το θέλετε αυτό το πράγμα. Σε τηλεοράσεις κλπ. Και να λέμε το τι θα κάνουμε ή το τι θέλουμε να κάνουμε ή το τι θα συμβεί, το θεωρώ και άσκοπο. Νομίζω όμως ότι πρέπει να το πούμε λίγο αυτό από την αρχή. Πιστεύετε σε αυτό το έργο? Κύριε Ντατσούλη, δηλαδή... δύο υδατοδρόμια θα ήθελα εγώ. Θα ήθελα δύο αεροδρόμια, πέντε πανεπιστήμια, 10 σχολές. Θέλουμε να έχουμε τα πάντα εδώ πέρα και να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι δεν θα αφήσουμε και θα διεκδικήσουμε τα πάντα και θα απαιτήσουμε τα πάντα. Αλλά θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τους στόχους μας, να τους αξιολογήσουμε και να πάρουμε τις αποφάσεις. Αναφερθήκατε στον κύριο Μαρδίρη και στην τοποθέτησή του χθες εάν κρίνεται σκόπιμο η λειτουργία ενός υδατοδρομίου. Έχουμε επίσης, θα πω, έχουμε ένα αεροδρόμιο στα 10 χιλιόμετρα εδώ από την Καστοριά, το οποίο επίσης χρήζει αξιοποίησης και είναι στην προτεραιότητά μας να το αξιοποιήσουμε και με τον τρόπο που πρέπει. Άλλωστε σας είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι ως πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών είχαμε καταφέρει με την τότε διοίκηση να προσγειώσουμε πτήσεις τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Καστοριάς. Αυτό είπε και ο κ. Μαρδίς. Λοιπόν, γιατί πρέπει να προσγειώνται στη λίμνη, λοιπόν, αφού μπορούν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο? Μαζευτούμε όλοι οι φορείς, γιατί δεν είναι θέμα ούτε του βουλευτή ούτε του Δήμου Καστοριάς. Φυσικά και πρέπει να ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι και να καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων και άλλοι παράγοντες. Περιβαλλοντικές οργανώσεις, τοπικοί παράγοντες, φορείς. Έτσι κι αλλιώς χρειάζονται περιβαλλοντικοί όροι. Να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι όλοι από την πλευρά και από την θέση που αναλογεί στον καθένα και από εκεί και πέρα να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Αλλά πάντα πρέπει να ιεραρχούμε και τους στόχους μας και να δούμε το τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Όλα τα θέλουμε. Σε ό,τι αφορά το δημοσίευμα και ότι υπάρχει ένα μεγάλο project αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με τα 150 υδατοδρόμια, εγώ γνωρίζω ότι και η Ελλάδα έχει 45 λίμνες. Εδώ τα περισσότερα project, που δεν θα είναι project, θα μου επιτρέψετε να έχω αμφιβολία γι' αυτό, είναι μια αρχική μελέτη που γίνεται από μια συγκεκριμένη εταιρεία σε κάθε περιοχή. Είναι μια μελέτη ανάθεσης ενός συγκεκριμένου ποσού για όλες τις περιοχές που προτίθεται η συγκεκριμένη εταιρεία να ενεργοποιήσει υδατοδρόμιο, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα τελειωμένο. Κάντε μια έρευνα και όλοι οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι σε όλη την Ελλάδα να δείτε πού πετάνε αυτή τη στιγμή υδροπλάνα και ποια υδατοδρόμια είναι σε χρήση. Από τα 150 θα εκπλαγείτε αν λειτουργούν 5 ή 4 ή 3. Με τα αποτελέσματα που θα έχετε. Άρα υπάρχει κάτι άλλο που δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να το πούμε, ούτε πρέπει να επεκταθούμε. Σε αυτό που πρέπει να μείνουμε είναι ότι ο Δήμος Καστοριάς ασχολείται ενεργά με το συγκεκριμένο θέμα, συλλέγει πληροφορίες, συλλέγει όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε η λίμνη να αξιοποιηθεί ως υδατοδρόμιο. Οπότε και η συγκεκριμένη περίπτωση ασχολούνται βέβαια και συνεργάτες μου με το συγκεκριμένο θέμα και πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την ανακοίνωση, αλλά την ανακοίνωση θα την κάνουμε επί πραγματοποιηθέντος γεγονότος.
Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γίνει κάτι χειροπιαστό, τότε θα κάνουμε και τις ανακοινώσεις μας. Άλλωστε, επίσης, να μην ξεχνάμε ότι το θεσμικό πλαίσιο για το οποίο συζητείται η δημιουργία του Συγγνώμη, πριν συνεχίσετε, με αυτό που λέτε, σημαίνει ότι είστε συζητήσεις με άλλον φορέα για υδατοδρόμιο. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Εμείς θα αξιολογήσουμε όλες αυτές τις προτάσεις που έχουμε και θα δούμε ποια είναι η πιο συμφέρουσα για το Δήμο Καστοριάς και ποια, με ποια κριτήρια, τα κριτήρια δηλαδή που θα επιλέξουμε την εταιρεία με την οποία θα συνεργαστούμε, θα το δούμε εξονυχιστικά και με πολλές λεπτομέρειες. Μάλιστα. Όχι δηλαδή με την πρώτη εταιρεία που έρχεται και μας καταθέτει μία πρόταση. Μπορείτε να μας πείτε με ποια ακόμη εταιρεία είστε σε επαφή? Δεν θα ήθελα να το δημοσιοποιήσω αυτή τη στιγμή γιατί γίνονται κάποιες ζυμώσεις. Μπορώ όμως ανά πάσα στιγμή να βγάλω ένα δελτίο τύπου με τις ενέργειες τις οποίες έχουν γίνει χρονολογικά από τις αρχές του 2020, από τις 11 Ιανουαρίου, έναν πίνακα έτσι που έχω μπροστά μου, τις 11 Ιανουαρίου του 2020, ένα χρόνο δηλαδή σχεδόν πριν, έχουμε ξεκινήσει όλες τις ενέργειες για το πρώτον, εάν κριθεί σκόπιμη λειτουργία η δημιουργία ενός υδατοδρομίου στην Καστοριά, αλλά και όλες οι υπόλοιπες ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε αυτό το υδατοδρόμιο να μας αποφέρει αυτά που θέλουμε, αυτά που ζητάει η περιοχή και βέβαια να ξεκινήσουμε τις ενέργειες για να λειτουργήσει κανονικά, να πετάξει υδροπλάνο στη λίμνη της Καστοριάς. Θα τα καλά να δούμε με ποια εταιρεία έχετε, ξέρετε, γιατί να τους πάρουν και εμείς ένα τηλέφωνο, να μας πούν οι άνθρωποι ακριβώς και να καταλάβουν και εμείς τι θέλουν από εμάς. Επίσης, τι σχεδιάζουν για μας. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μιλήσετε και με τον υπεύθυνο της συγκεκριμένης εταιρείας. Ωραία. Να σας αναλύσει περαιτέρω έτσι λεπτομέρειες. Τέλεια. Γιατί έχουμε και εμείς πολλές απορίες γενικότερα για τη λειτουργία των υδατοδρομιών και θα ήταν καλό να τα συζητήσουμε αυτά. Λοιπόν, χθες είχαμε και το πρώτο συμβούλιο. Δεν ξέρω για τα υδατοδρόμια, αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμη πριν πάμε και στο τελευταίο μας θέμα. Επειδή ακούγονται και πράγματα έτσι σχετικά με τον τουρισμό, ζητήματα, γιατί η δημιουργία ενός υδατοδρομίου σίγουρα έχει να κάνει και τον τουρισμό. Να σας δώσω και μία είδηση τώρα, ότι και σχετικά είναι σχετική με τις αντιδημαρχίες, ότι από σήμερα το απόγευμα, από αύριο το πρωί, θα η αντιδημαρχία τουρισμού θα είναι μόνη της. Θα υπάρχει δηλαδή μία αντιδημαρχία αποκλειστικά για τον τουρισμό, για την βαρύτητα που θέλουμε να δείξουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί η Καστοριά όντως θα πρέπει να μπει σε μια άλλη φορά τουριστικής ανάπτυξης. Ωραία. Από τις αλλαγές οι οποίες θα γίνουν και θα ανακοινωθούν σήμερα, επαναλαμβάνω, το μεσημέρι, γιατί σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε αλλαγές σε αντιδημάρχους αλλά και σε αντιδημαρχίες και σε αντικείμενο αντιδημαρχιών. Τώρα, χθες είχαμε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της χρονιάς. Ναι. Υπήρχε το ένα το θέμα για τον καθορισμό χρήσης γης τμήματος Δημοτικού Δάσους Κλεισούρας Εμβαδού 200 περίπου στρεμάτων στη θέση Δούκας των Δήμων Καστοριάς και Αμιντέου για την υλοποίηση αιωλικού σταθμού ισχύως 24 ΜΒ. Ναι. Και το θέμα 10, το αμέσως επόμενο, που είναι η εκμίσθωση του τμήματος έκθεση του Δημοτικού Δάσους Κλεισούρας για την υλοποίηση αυτού του σταθμού. Γενικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχει μια, θα λέγαμε, κινητικότητα πολύ έντονη τα τελευταία χρόνια, αλλά και από την άλλη υπάρχει πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα. Τα ζήσαμε πολύ πρόσφατα και στο χωριό μου, στον Δήμο Άργους Οριστικού, με το Κωνσταράζη, όπου και εκεί προσανατολίζονται να αναπτύξουν και φωτοβολταϊκά αλλά και τα πάνελς. Ποια είναι η θέση σας, γιατί υπήρξε και η αντίδραση και τα όχι της αντιπολίτευσης πάνω σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, η συγκεκριμένη απόφαση για την εκμίσθωση έτσι της έκτασης είχε πάρθει, ή της συνεργασίας με μια συγκεκριμένη εταιρεία, είχε πάρθει το 2013. Όλα τότε έγιναν. Όλα τότε έγιναν, κύριε Κορανσίδη, όλα τότε έγιναν. Οπότε, και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι τότε. Ναι. Μιλάμε όμως για μια επένδυση των 24 ΜΒ. Ναι. Η οποία δεν είναι και υψηλής όχλησης, είναι κάτι το οποίο συνηγορούν ομόφωνα, θα έλεγα, οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής. Δηλαδή, οι κάτοικοι της Κλεισούρας το θέλουν. Οι κάτοικοι της
κλεισούρας το θέλουν όλοι ανεξαιρέτως και αλήθεια. Το εκφράζουν μέσω του στόματος του Προέδρου κλεισούρας, ο οποίος ήταν παρόν εχθές στην του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα τοποθετήθηκε, μίλησε εκ μέρους των κατοίκων της κλεισούρας και επιβεβαίωσε βέβαια και, και τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και, ότι η συγκεκριμένη επένδυση δεν θα επηρεάσει περιβαλλοντικά είτε και ως εικόνα τη συγκεκριμένη περιοχή. Να γεμίσουμε είναι την κλεισούρα λοιπόν. Είναι λοιπόν μια επένδυση, η οποία, μια τοποθέτηση μάλλον ανεμογεννήτριων, οι οποίες δεν θα φαίνονται από την πλευρά της κλεισούρας. Είναι σε κάποιο σημείο το οποίο δεν θα είναι ορατό εντός του οικισμού της κλεισούρας. Μιλάμε για τρεις ή τέσσερις ανεμογεννήτριες, αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια υπάρχουν και ανταποδοτικά έσοδα για τον Δήμο Καστοριάς, αλλά και για την συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό που κάναμε εμείς εχθές είναι να η εκμίσθωση της συγκεκριμένης έκτασης να γίνει με δημοπράτηση. Θα μπορούσε να γίνει και απευθείας. Απλά εμείς επιλέξαμε τον τρόπο να γίνει δημοπράτηση και μέσα έτσι από δημοκρατικές και νόμιμες διαδικασίες, ώστε να είμαστε 100% εξασφαλισμένοι. Υπάρχουν ανταποδοτικά έσοδα λοιπόν για τον Δήμο Καστοριάς από την συγκεκριμένη επένδυση και βέβαια έσοδα τα οποία θα πάνε σε μεγάλο ποσοστό στην συγκεκριμένη περιοχή όπου θα γίνει η επένδυση. Τα ξέρουμε αυτά τα αντισταθμιστικά και πώς θα λειτουργούν? Είναι 20.000 ευρώ η εκμίσθωση των, η εκμίσθωση των, της έκτασης. Είναι 200 στρέμματα από 100 ευρώ, περίπου 20.000, και βέβαια το 3% των ακαθάριστων εσόδων από τη συγκεκριμένη επένδυση, μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 100.000 ευρώ ετησίως προς τον Δήμο Καστοριάς. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και θα υπάρχουν και κάποιες άλλες, έτσι, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, κάποιες άλλες παροχές και προς τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και παροχές προς τον Δήμο Καστοριάς, όπου θα μπορεί να τις αξιοποιήσει, να τις αξιολογήσει και να τις αξιοποιήσει όπως ο Δήμος νομίζει. Το κυριότερο όμως απ' όλα είναι η σύμφωνη γνώμη και μάλιστα κατά κάποιον τρόπο πίεση από την συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή από την κλεισούρα, ώστε να γίνει αυτό το έργο. Μάλιστα. Βέβαια υπάρχουν και οι άλλες απόψεις, όπως του κύριου Ταμίλια, που λέει ότι 12 ανεμογεννήτριες τοποθετημένες στην κορυφογραμμή και μάλιστα σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως δασική έκταση σημαίνει αυτομάτως ένα έργο φαραωνικών διαστάσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ακριβώς, τέλος πάντων, ο καθένας έχει την άποψή του. Την άποψή του. Φυσικά. Και ότι και τα περιβαλλοντικά ωφέλη είναι δυσανάλογα με την. Κανένας δεν θέλει να επιβαρύνει το περιβάλλον, κανένας δεν θέλει να επιφέρει αναστάτωση σε οποιοδήποτε περιοχή. Τέλος πάντων, το θέλουν, λέτε, οι κάτοικοι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και θα σας το επιβεβαιώσει και ο πρόεδρος της. Θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Κούκα για αυτό το θέμα. Έρχονται και ερωτήματα για τον αθλητικό, βέβαια για τον αθλητικό. Είχαμε τον κύριο Τσανούσα τις προάλλες, ο οποίος ήταν τυχερός της πίτας, να πούμε. Ναι. Ήταν ο τυχερός εχθές στην συγκεκριμένη. Και σήμερα στον ανασχηματισμό θα είναι, νομίζω, από τους τυχερούς επίσης. Οπότε νομίζω ότι ό,τι ήταν να πει τα είπε ο κ. Τσανούσης για τον αυταθλητικό για αυτό το θέμα. Είναι ένα έργο το οποίο μας απασχολεί, είναι από τα μεγάλα έργα. Ακούστηκε πολύ το φέτος, το 2021, θα είναι η χρονιά του Δήμου Καστοριάς. Θα είναι η χρονιά όπου πρέπει να τρέξουν τα μεγάλα έργα. Θα είναι ένα στοίχημα. Και μέσα από αυτήν την κακή κατάσταση που υπάρχει σε όλο τον κόσμο και στην περιοχή μας όμως της πανδημίας, να τελειώσουμε γρήγορα και να επανέλθουμε σε κανονική λειτουργία, να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα όπου θα δούμε και τις μεγάλες αλλαγές για τον Δήμο Καστοριάς, για την περιοχή μας γενικότερα.
Λοιπόν, αυτά για σήμερα με τον Δήμαρχο. Από αύριο κανονικά και τα σχολεία, να πούμε. Από αύριο κανονικά και τα σχολεία. Με τις αποφάσεις με τα σχολεία υπήρξαν και σχόλια πολλά. Γράφτηκαν και δεν ξέρω, έχετε κάτι να πείτε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ότι άλλοι να καλός, άλλοι κακός. Πάντα πρώτες... έτσι γίνεται, κύριε Τσουλή. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Ναι. Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει με τον καλύτερο τρόπο. Είχαμε το περιστατικό και στο Μαυροχώρο με τη μητέρα την πρώτη μέρα. Κοιτάξτε τώρα, είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είπαμε στην αρχή τη συζήτηση ότι όλες οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργήσαν άψογα, ναι, σε αυτό το κύμα έτσι, της κακοκαιρίας. Την Παρασκευή νομίζω γνωρίζουμε όλοι ότι τα ανοίξαμε τα σχολεία με μία ώρα καθυστέρηση. Στις 9 το πρωί της Παρασκευής λαμποκοπούσε ο τόπος. Είχε περίπου 10 βαθμούς θερμοκρασία πάνω από το 0. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπήρχε λόγος για να κλείσουν τα σχολεία την Παρασκευή. Υπήρχε λόγος όμως για να κλείσουν τα σχολεία την Δευτέρα και την Τρίτη. Όπως θεωρήσαμε ότι για να παρέχουμε ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και στους γονείς και στους μικρούς μαθητές, να μην λειτουργήσουν τα σχολεία και σήμερα, επειδή και οι αυλές αλλά και κάποιοι δρόμοι που οδηγούν στα σχολεία, κάποια πεζοδρόμια δηλαδή, είναι παγωμένα, θέλησαμε για μία ακόμη φορά να διασφαλίσουμε την υγεία πάνω απ' όλα των συμπολιτών μας και μετά να απαντάμε σε σχόλια ή σε οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Λοιπόν, από αύριο αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, από αύριο κανονικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, παιδική σταθμή, βρεφική σταθμή στην Καστοριά και όλες πάλι. Όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, ναι, οι οποίες λειτουργούν αυτόν τον καιρό. Ωραία. Θα ανεβούν και πολύ οι θερμοκρασίες. Ήδη είμαστε πάνω από το 0, πολύ καλύτερη μέρα έτσι κι αλλιώς σήμερα. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κορετσίδη. Καλή σας ημέρα. Πολλές ευχές και πάλι για υγεία και μια καλή χρονιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.